τα παιδιά τους, θα το βλέπουν τα παιδιά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα ξαναέρθει. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα δυστυχώς. Να βγαίνουν τόσο καλές και ωραίες ελληνικές ταινίες που να κρατάνε χρόνια και να μεγαλώνουν οικογένειες μέσα από αυτές. Ναι. Δεν ακούω. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση όσον αφορά το link μας, κύριε Βουτσέλα. Μην ανησυχείτε εσείς καθόλου. Θα τα φτιάξουμε εμείς. Εντάξει, με. Τώρα ακούει. Κύριε Βουτσά. Το έχω μάθει το κόλπο. Κύριε Βουτσά. Ναι. Όση ώρα βλέπαμε και εμείς το βίντεο με τις ατάκες σας από τις ελληνικές ταινίες, το παρακολουθούσατε κι εσείς και γελούσατε. Βέβαια. Τόσα χρόνια κάθε φορά δηλαδή που παίζετε μια ταινία σας, κάθεστε και τη βλέπετε με την ίδια λαχτάρα. Όχι, δεν μπορώ να τη δω. Γιατί έχω δουλειές πολλές και δεν θέλω. Θυμάστε ωστόσο πώς περνούσατε σε εκείνες τις ταινίες, τα γυρίσματα, τα ευτράπελα που συνέβαιναν τότε. Τώρα που τις βλέπω τις ταινίες, λέω αυτός ο ηθοποιός έχει ταλέντο, θα κάνει καριέρα. Έχει ταλέντο ο ηθοποιός αυτός, καλός είναι. Έχει ταλέντο, θα κάνει καριέρα. Δεν το ξέρεις. Να σου πω, στη δική μας τη δουλειά, το συνάφι σε ανακαλύπτει, το κοινό σε αποκαλύπτει και η διάρκεια σε καθιερώνει. Σωστά. Κατάλαβες. Mm-hmm. Σε βλέπουν, σε λένε οι συνάδελφοί σου, οι δημοσιογράφοι, αυτή είναι καλή, βάλτε να παίξει. Σε βλέπει το κοινό, λέει, είδα χτες μια, πω τι καλή που είναι, αυτή που τι καλή που είναι. Αλλά η διάρκεια, το μυαλό, σε κρατάει στη διάρκεια, γιατί μετά μπορεί να κάνεις χαζομάρες και να τελειώσεις μια νυχτή. Έτσι είναι, έτσι είναι. Να σας ρωτήσω κύριε Βουτσά, είχα διαβάσει κάποια στιγμή, είχατε πει ότι είχατε πάει στα Τέμπη και κινδυνεύσατε να σας ρίξουν από τη γέφυρα οι θαυμάστριες. Πού το θυμάσαι αυτό καλέ. Έχω διαβάσει για σας. Είχα πάει, ναι, και ήταν ένα σχολείο εκεί. Ένα σχολείο θηλαίων ήταν εκεί και ήμουν πάνω στη γέφυρα. Πάνω στη γέφυρα ήμουνα και ήρθανε πάνω μου. Ένιωσα εκείνη την εποχή, βέβαια δεν ήταν ουρβά, λίγο. Βουτσίτσες. Βουτσίτσες, είσαι θηλαίο. Και ήμουν πάνω στο κάγκελο και με σπρώχναμε και με ανεβάσαμε ψηλά. Και πλέον παιδιά κορίδι, σταματήστε, λέω, θα πέσουμε στο ποτάμι. Κύριε Βουτσά, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάτι που έχω μάθει. Έχω μάθει ότι είσαστε ένας άνθρωπος που παρότι. Εντάξει, έχετε κουραστεί στη δουλειά σας γιατί έχετε δουλέψει πάρα πολύ και είναι λογικό αυτό. Κυκλοφορείτε τα βράδια και έξω. Πάτε και στον μπαρ να πείτε το ποτάκι σας. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Κοίταξε να δεις. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν κάνω παρέα με συνομιλικό κόσμο γιατί το έχω πει. Κάνω το X Factor της πίεσης. Δεν μπορώ να κάνω παρέα με συνομιλικούς μου. Μπήκα στα 81 χρόνια αυτή τη στιγμή. Να ζήσετε. Να τα εκατοστήσετε. Τι είπες? Να τα εκατοστήσετε. Όχι, με καταργέσαι. Μόνο. Να τα χιλιάσετε. Ναι, μπράβο, με καταργέσαι. Και προχθές είδα και το φίλο σας που είναι στο πάνελ σας που είναι εκεί. Ήταν στο Πινόκιο και έκανε. Χατζηπά, μας τα είπε. Μα εγώ ήθελα να σας κάνω. Έχω και μια ερώτηση να σας κάνω πάνω στην κουβέντα που είχαμε. Και θέλω να πω. Να μας την πείτε πρώτα. Από την παρέα εκείνο το βράδυ, ενώ κάποιοι νεότεροι σας ήταν κάπως έτσι, ήταν ο μόνος ο οποίος μιλούσε και μπορώ να πω ότι χορεύατε κιόλας λιγάκι, έτσι. Βέβαια. Μα δεν μπορώ. Ναι, όταν μιλάς εσύ και βγάζεις γέλιο και λέω και εγώ δεν μπορώ. Και κάνετε και πολύ ωραία και οι δυο σας ήταν πάρα πολύ καλοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο Πινόκιο που είμαστε. Stand-up comedy, έτσι δεν το λέτε. Ναι. Εγώ αυτό να σου πω κάτι. Πώς είναι το μικρό σου όνομα? Γιώργος. Γιώργο, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ θέλω κείμενο για να κάνω τον κωμικό. Εσείς είστε κωμικοί και τα κάνετε πολύ ωραία. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, νομίζω ότι ο αυτοσχεδιασμός ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι κάτι που είχατε κατακτήσει εσείς εκείνη την εποχή. Γιατί το κείμενο που είχατε, ναι, μεν ήταν καλό, αλλά το πηγαίνατε ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Γιώργο. Εμάς μας γράφαν τα έργα, για μας τα γράφανε. Μας τα φέρανε κουστούμι. Εσείς μόνοι σας φτιάχνετε τα κείμενα και αυτοί είναι πιο δύσκολο. Ραβόμαστε γιατί... μόνοι μας. Εμένα μου τα φέρανε κουστούμι, τα φοράγατε τους ρόλους. Σήμερα οι ηθοποιοί είναι πολύ καλοί γιατί οι ρόλοι γράφονται για ηθοποιούς αλλά όχι για συγκεκριμένους ηθοποιούς. Και άμα το πάρει ο ηθοποιός και το παίξει είναι πολύ καλός ηθοποιός. Εσείς αυτά που κάνετε είναι πολύ δύσκολα. Κύριε Βουτσά, βλέπουμε τώρα, επειδή μιλάμε για το σήμερα και με τον Γιώργο, ότι στην ουσία
Η Μάρθα Καραγιάννη είναι μια αγαπημένη σας φίλη, η οποία έχετε παίξει και σε πάρα πολλές ταινίες μαζί σας. Έχουμε συνδυάσει μαζί. Μια πολύ ωραία γυναίκα κιόλας. Τη βλέπουμε να πρωταγωνιστεί σε ένα καθημερινό σύριαλ. Ναι, στις Βασιλιάδες. Στις Βασιλιάδες. Εσείς φαντάζομαι ότι έχετε δεχτεί σίγουρα μια αντίστοιχη πρόταση. Για τηλεόραση. Για τηλεόραση. Ναι, όχι, παίζω σε τηλεόραση, αλλά όταν παίζω, προπληρώνομαι. Άλλος δεν παίζω. Γιατί μου λέει μετά από 8 μήνες. Ελάτε μετά από 8 μήνες να παίξω, λέω. Και ακόμα και σε εσάς θα μπορούσαν να τον λέγανε αυτό. Αυτό θέλετε να πείτε. Ποιο? Ακόμα και σε εσάς τη λένε αυτό. Που είσαστε τόσα χρόνια. Σόλους, δυστυχώς, δυστυχώς. Το θέατρο και η τηλεόραση έχουν πέσει πολύ κάτω. Από πλευράς μισθών και αμοιβών των ηθοποιών. Δυστυχώς έχει πέσει πολύ κάτω. Εμείς ευτυχώς αυτό που παίζουμε το ο Παππούς έχει πίεση είναι η παραγωγή του Κώστα του Σπυρόπουλου, του ηθοποιού και του συνεταίρου του και είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκέψου να σου πω κάτι ότι δεν έχουμε ούτε καρέκλες να κάτσουμε στα καμαρίνια μας. Μας έχουν βάλει σε σκαμπό και καθόμαστε. Έχουμε πάρα πάρα πολύ δουλειά, ευτυχώς. Γιατί τις βάζουν έτσι έξω για να καθίσει ο κόσμος που έρχεται να σας δει. Ναι. Υπάρχει ένα παλιό αστείο που λέγανε οι ηθοποιοί όταν πήγαινε πάρα πολύ καλά το θέατρο, ότι και εμείς γι' αυτό είμαστε πάνω στη σκηνή, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε θέση να κάτσουμε κάτω. Καλό. Εγώ λέω και κάτι άλλο. Όταν δεν έχουμε δουλειά, όταν δεν πάει καλά το θέατρο, λέω ένας γάμος στο εγάλο είναι. Κύριε Βουτσά, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο νέος Βουτσάς? Δεν θεωρώ κανένα, γιατί όποιος είναι ο νέος Βουτσάς είναι λάθος. Θα πάθει ζημιά, θα καταστραφεί. Γιατί? Ο καθένας πρέπει να είναι αυτός που πρέπει να είναι. Όχι να μοιάζει να είναι σαν τον Βουτσά, σαν τον Μουστάκα, σαν τον Ηλιόπουλο. Πρέπει να είναι αυτός ο ίδιος. Να είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Έτσι. Να είναι ο Φιλιππίδης. Και επειδή λέτε, κύριε Βούτσα Χαραλαμπόπουλος, θα ήθελα να μου πείτε από τους νέους ηθοποιούς που βλέπουμε στις κομικές σειρές που ευτυχώς γίνανε πολλές απότομα φέτος, και αυτό είναι μόνο ευχάριστο, ποιον θεωρείτε εσείς πολύ καλό κωμικό όσον αφορά τη νέα γενιά ηθοποιών? Υπάρχουν πολύ καλοί θεατρίνοι και θεατρίνες. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, ο Τσαλταμπάσης, ο Κόγκλες και άλλα πολλά ονόματα. Η Ράντου, η Ρόπα, η Καστάνη. Έχει πολύ καλούς ηθοποιούς, πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Και αυτό το λέω και το φωνάζω ότι είναι πολύ καλύτερη ηθοποιία από εμάς, γιατί αυτοί οι ρόλοι που τους γράφουν δεν γραφτήκαν για αυτούς. Ας πούμε, εμείς έχουμε στο θέατρο αυτό ένα έργο που το έχει γράψει η σπουδαία θεατρογράφος, σπουδαία συγγραφέας, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, που είναι το μέλλον του θεάτρου. Έχει γράψει ένα έργο το οποίο παίχτηκε πριν από 15-16 χρόνια. Και τώρα παίζεται από άλλους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Και η Ελισάβητη Κωνσταντινίδη που κάνει ένα ρόλο συγκλονιστικό, η Θωμαΐς, η Δαντρούτσου, συγγνώμη που τα λέω γιατί δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση. Και πολύ καλά κάνετε. Η Σοφία η Παυλίδου, ο Κώστας ο Αποστολάκης που κάνει ένα μπάτσο φανταστικό, ο Πέτρος ο Λαγούτης και εγώ στην άκρη, ο Κώστας ο Βουτσάς. Είμαι και εγώ στην άκρη. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι οι ρόλοι δεν γράφτηκαν για αυτούς. Τους βρήκαν τους ρόλους αυτοί οι ηθοποιοί, κατάλαβες. Όπως λέω και στον Γιώργο, αυτό το stand-up comedy είναι σπουδαίο πράγμα. Με το Σίλα και όλα που κάνανε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσείς που έχετε παίξει με όλους, σας λείπει κάποιος από τους ανθρώπους που παίξατε τόσα χρόνια μαζί? Τώρα μην κάνουμε μνημόσυνο τώρα. Όχι, λέω, ρωτάμε κυκλοβεδικά. Όχι, δεν μου λείπει κανείς. Έχουν αναπληρωθεί όλοι οι ηθοποιοί που είναι πολύ καλοί. Βέβαια, έχουμε χάσει τώρα το Σωτήριο το Μουστάκα, που εγώ το θεωρούσα το μεγαλύτερο κωμικό του θεάτρου μας. Και πολλοί άλλοι, βέβαια. Αλλά τώρα είμαστε στο. Με τους νέους ηθοποιούς, εγώ τώρα είμαι εμείς, δεν είμαι εγώ. Τους έχω απαγορεύσει να με λένε κύριε Βουτσά, μου λένε Κωστή. Γιατί έχουμε τον Κώστα τον Αποστολάκη και αυτός είναι Κώστας, εγώ είμαι Κωστής. Και... Ποιος είναι πιο μικρός από τους δύο? Έλα. Ποιος είναι πιο μικρός από τους δύο? Εγώ είμαι ο μικρός. Α, εντάξει, ξέρω. Μου λέει Δήμητρα, ακούς, μου λέει Δήμητρα, θα κάνεις καριέρα, μου λέει, μη έχεις μπράβο σου. Έχεις μέλλον μπροστά σου. Κύριε Βουτσά. Τι να κάνω. Να σου πω, ξέρεις ποια ηλικία είμαι? Είναι τρεις ηλικίες, ξέρεις τρεις ηλικίες. Να μας τις πει, ναι. Νέος, με σύλληξη και μια χαρά είσαι, ρε. Εγώ είμαι
σε μια καρέζε, ρε. Κύριε Βουτσά, ακούμε όλη αυτή την ώρα όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέτε, τα οποία εγώ έτυχε και διάβασα και το βιβλίο που έγραψε για εσάς η κόρη σας. Όχι, εγώ το έγραψα και το έβγαλε εδώ τώρα. Μου μετέφερε τα λόγια σας ενώ στο χαρτί, που είναι τόσο ωραίο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Όχι, ξέρετε γιατί, γιατί είναι από καρδιάς και δεν είναι εξυπνάδες. Να σου πω εξαρτή. Λόγια. Ναι, ναι. Αυτά που σκέφτομαι και τη σκέψη και τη κόρη μου. Έτσι ακριβώς. Αυτά τι έκανε εγώ όταν. Γιατί κάθε πρωί εγώ λύνω ένα σταυρόλεξο με το αριστερό μου χέρι. Λύνω σταυρόλεξο, έχει πολύ ώρα, μισή ώρα. Λύνω σταυρόλεξο με το αριστερό μου χέρι για να γρασάρει το μυαλό μου. Να γράψω το ψι, το ξι κτλ. Και όταν τηλεφωνάω, σκιτσάρω και γράφω κάποια πράγματα. Για να δουλεύει το μυαλό μου, να είναι σε ενέργεια. Και αυτά τα ίδια η Θεοδώρα που είναι γραμμένα και λέει: Παπά, αυτή είναι πολύ ωραία. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω, λέω. Να τα με βγάλει, μου, όχι, λέω, δεν θέλω, ντρέπομαι. Τι είμαι, εγώ λέω. Ο Σοκράτης είμαι, ο Πλάτωνας είμαι, τι είμαι. Λοιπόν, και τα πήρε και τα έβγαλε και τα εκδώσανε. Και τελικά αυτό το βιβλίο τώρα έχει εξαντληθεί, ξέρει. Τελείωσε η πρώτη εκδοσία, πώς τρένε. Εκδοσία. Πάει για δεύτερη, πάει. Εγώ το πρόλαβα πάντως. Ναι. Συγγνώμη, επειδή μας αποκαλύψατε κάποιο από τα μυστικά σας, έτσι, που είστε ψυχικά σε φόρμα και σωματικά. Ο έρωτας δεν είναι για σας. Πολύ. Τι συζητάς, καλέ. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Οι νεότερες γυναίκες. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι ότι εγώ κάνω παρέα με νέους ανθρώπους. Ναι. Και τι μου είπε ένας γιατρός, μου λέει κλέβεις κύτταρα. Άμα θα κάνω παρέα μαζί σου θα σου κλέψω τα κύτταρα. Κατάλαβες. Και αυτό με ανανιώνει. Εν τω μεταξύ εγώ φροντίζω τον εαυτό μου πολύ. Δηλαδή τι κάνω, κάθε πρωί πλένομαι με κρύο νερό το πρόσωπό μου. Δεν είναι πρόσωπο 81 έτου ανθρώπου. Κάθε μέρα πλύνω το κεφάλι με κρύο νερό, κάνω μασάζ και μιλάω με τον Κωστάκη. Τι λέω, Κωστάκη μια χαρά είσαι, μπράβο αγόρι. Του λέω, Κωστάκη μια χαρά είσαι, μπράβο σου.